άκουσα μια φορά ένα διάλογο που κάνανε μεταξύ τους η εξάρτηση και ο ελεύθερος. Η εξάρτηση είπε: «Είσαι ένα τίποτα». Ο ελεύθερος απάντησε: «Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Είμαι ένα απόλυτο τίποτε. Ένα απόλυτο μηδέν. Ένα απόλυτο τίποτε, απόλυτο μηδέν που τέθηκε σε κίνηση». Η εξάρτηση είπε: «Η ζωή σου είναι άδεια. Δεν υπάρχει τίποτε καλό σε αυτή». Ο ελεύθερος απάντησε: «Αν η ζωή μου είναι άδεια, τότε δεν υπάρχει ούτε το κακό σε αυτήν. Άρα είμαι ελεύθερος». Η εξάρτηση είπε: «Αγάπη δεν υπάρχει. Καλοσύνη δεν υπάρχει. Χαρά δεν υπάρχει». Ο ελεύθερος απάντησε: «Συμφωνώ 100%. Στα πλαίσια της δεδομένης πραγματικότητας υπάρχουν μόνο οι έμονες ιδέες ψευδεστήσεις που υπαγορεύονται από το ανθρώπινο εγώ. Εμείς οι ίδιοι είμαστε δημιουργοί τους». Η εξάρτηση είπε: «Ο κόσμος συνθλίβεται από τον πόνο». Ο ελεύθερος απάντησε: «Πόνος χωρίς χαρά δεν υπάρχει. Εξέλιξη χωρίς πόνο δεν υπάρχει». Η εξάρτηση είπε: «Θα πεθάνεις μια μέρα χωρίς να δεις την αλήθεια». Ο ελεύθερος απάντησε: «Αυτό δεν είναι φοβερό. Υπάρχουν τόσες μέλουσες ζωές. Η αλήθεια κρύπτεστε, φίλοι». Η εξάρτηση είπε: «Παντού πόλεμος, ψέμα και πειρασμοί. Η γη πνίγεται στη βρωμιά της. Η ανθρωπότητα είναι καταδικασμένη». Ο ελεύθερος απάντησε: «Το σύμπαν είναι μεγάλο. Αν αυτή η ανθρωπότητα είναι καταδικασμένη και εξαφανιστεί, για το σύμπαν αυτό θα είναι ένα άνευ μεγάλης τραγωδίας γεγονός. Θα γεννηθεί μέσα από αυτό το πουθενά άλλη ανθρωπότητα ή κάτι καλύτερο και ανώτερο από αυτήν». Εσύ, εξάρτηση, σκέφτεσαι μέσα σε στενά ασφυκτικά καλούπια, περιορισμένη εντός ορίων ενός φυσικού σώματος. Είσαι γέννημα και επίτευγμα των ανθρώπων που μιλούν για λογαριασμό ολόκληρο του σύμπαντος. Είναι γελίο, σαν τα μωρά παιδιά. Ό,τι συμβαίνει γίνεται εν ονόματι της αρμονίας του σύμπαντος. Οι ψυχές μας είναι μια καθαρή ενέργεια, οι οποίες ούτως ή άλλως θα απαλλαγούν από το βάρος αυτού του κόσμου όταν ξεπεράσουν εσένα, την εξάρτηση, σαν άχρηστο βάρος του σβέρκου τους, και θα διαλυθούν στο άπερον της ύπαρξης. Θα διαλυθούν στην ελευθερία από την οποία κάποτε έφυγαν, για να γευτούν την δύναμη του ψέματος, μία πλευρά του οποίου είσαι εσύ, εξάρτηση, με ημερομηνία λήξεως. Εξοργισμένη η εξάρτηση φώναξε: «Άι και γαμίσω αδιόρθωτο».